Καλημέρα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Τελειώσαμε λίγο πολύ και τα κρύα. Σήμερα supermarket haul θα κάνω, επειδή πήγα σε δύο supermarket και πήρα κάποια πραγματάκια που τα χρειαζόμασταν και είπα να σας τα δείξω. Λοιπόν, πήρα χαρτί υγιές γιατί είχαμε ξεμείνει, τρίφυλλο, μασούτι, Mr. Grand, το πιο φθηνό. Έχει μέσα 10 ρολά και το πήρα 3,49 το χαρτάκι. Λοιπόν, σακούλες σκουπιδιών, 10 τεμάχια από ανακυκλωμένο πλαστικό με κορδονάκι. Δεν τις έχω ξαναπάρει, θα τις ανοίξω όμως τώρα να δω το μέγεθός τους, γιατί δεν ξέρω τι πήρα. Τι πήρα, πόσο είναι, 35 λίτρα, 52x60, για να δω. Κάτι φορές παίρνω σακούλες και είναι μικρούλες ή πολύ πολύ μεγάλες. Τέρατα. Σακούλες δηλαδή για σκουπίδια που χρησιμοποιεί ο Δήμος. Μια φορά είχα πάρει μια τέτοια, τι να βάλω μέσα λέω. Για να δούμε πώς είναι αυτές. Δύσκολο άνοιγμα έχω. Λοιπόν, άλλη μια χαρά, πολύ ωραίες, ωραιότατες. Δεν είναι πολύ μεγάλες που δεν έχω έτσι καλώς κάτω εδώ στο σπίτι. Μια χαρά είναι αυτό. Το βάζεις και στο, εδώ στο νεροχύτη. Με κορδονάκι. Πάει αυτό. Θα είναι και χώρο τώρα. Λοιπόν, ένα αρκάδι, το είχε προσφορά ο Μασούτης, από 10,45 αν θυμάμαι, το πήρα 7,14. Νομίζω 7,14. Πολύ σημαντική προσφορά, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το αρκάδι. Σας το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο. Το παίρνω ακόμα για το παιδί. Δεν τα βάζω με τα δικά μας τα ρούχα του. Λοιπόν, πάει το αρκάδι. Πήρα μια κρέμα χεριών με ελαιόλαδο, την έχει ο Σκλαβενίτης αυτή και ο Μασούτης, νομίζω και ο Βασιλόπουλος. Έκο λέγεται, με φυσικό εκχύλισμα ελιάς και αλόε βέρα και βιταμίνη έψιλον. Είναι πάρα πολύ καλή, την παίρνουμε συχνά, μας είχε τελειώσει. 1,70, δεν θυμάμαι, πόσο την πήρα. Την πήρα 1,98. Ντολμαδάκια Ομοσπονδίας από την Ομοσπονδία, την εταιρεία, πάρα πολύ καλά. Όχι τώρα λόγω της Σαρακοστής, μας αρέσουν και τα τρώμε που και που, έτσι καμιά φορά κάνει ένα βράδυ, στίβο μπόρκο λεμόνι, και μας αρέσουν. Παίρνω που και που κανένα έτσι να τρώμε και κυρίως τώρα την καθαρά Δευτέρα και αυτές τις τρεις μέρες τρώμε τέτοια, σαρακοστιανά. Λοιπόν, καραμελίτσες με ευκάλυπτο. Από τα Lidl τα έχω πάρει αυτά. Είναι πάρα πολύ καλές, κάνουν καταπληκτική δουλειά. Αν έχετε λίγο το λαιμό σας. Έχουμε δει μεγάλη διαφορά και τις παίρνουμε γενικά, τώρα το χειμώνα. Ένα εσπρέσο λαβάντζα, κλασικό. Μας είχε τελειώσει το εσπρέσο καφές. Πόσο το πήρα? 4,74. Συνήθως παίρνω κόκκους και τους τρίβω, έχω μηχάνημα. Αλλά τώρα βαριόμαστε αυτό το καιρό και πήρα έτοιμο. Λοιπόν, φασολάκια ωμέγα, μέτρια, πάντα ωμέγα παίρνω, οπότε τα βρω, του Μασούτη. Βράζουν εύκολα. Γενικά τα ωμέγα τα προτιμάω όπως και του Γεροδήμου, όταν τα βρίσκω. Ο Γεροδήμος, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει σε πολλά μαγαζιά στην Αθήνα. Το ωμέγα είναι εγγύηση. Λοιπόν,
πατσιμαδάκια ελαιόλαδο, τύπου κυθύρο. Δεν τα έχω ξαναπάρει αυτά από μασούτι, πιστεύω να είναι καλά. Συνήθως έπαιρνα τα μάνα, αλλά έχουν και αυτά φτάσει στα ύψη. Τα πήρα 2,39. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Με φέτα, με αυγουλάκι βραστό, είναι καταπληκτικά. Μετά, πήρα λίσκο, δεν είπε κάποια άλλη εταιρεία μέλισσα που παίρνω, υψηλό για το παιδί, για εμάς, κάποια βραδάκια, δείχνω και λίγο μέσα, πώς το λέμε, κνόρ. Κνόρ, γορινό, λαχανικό. Είναι νόστιμο και τρώμε. Πήρα ένα κουσκουσάκι. Ήθελε ο άνθρωπος να φτιάξουμε κουσκούς σαλάτα. Δεν το παίρνω συχνά. Μίση που βρήκα. Το πήρα, δεν ξέρω αν τα καταφέρω. Νομίζω θέλει ιδιαίτερη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω μαγείρεμα. Λοιπόν, θα δω. Κουσκουσάκι. Ένα πλάνετ για τα πιάτα. Το είχε προσφορά, Baby Planet, δεν το πήρα μόνο για το παιδί. Το παιδί το έχω καταργήσει για τα πλησίματα των πιάτων και τα ποτηριών του. Το πήρα για όλους μας εδώ. Πού και πού παίρνω κανένα τέτοιο, οικολογικά. Πιο πολύ για τα χέρια μας, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ καλή προσφορά, χυμός ντομάτας, 350 γραμμάρια το καθένα. Από το Μασούτι, λέει, από τον τόπο μας. Μια που το φτιάχνουμε. Στη Θεσσαλονίκη, λέει. Ο Μασούτης νομίζω και θα παρασκευάζει όλα. Αλλά δεν γράφει που είναι η ντομάτα. Τέλος πάντων, πάρα πολύ καλή προσφορά. Την πήρα, θα πήρα αυτά τα τρία, τους τρεις ντοματοχυμούς. Τους πήρα 1,29. 1,29 και τα τρία. Δεν χάθανε, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα. Ελληνικό προϊόν γράφει. Χυμός ντομάτας. Ένα ντάβ αφρολούτρο. Πήρα το μικρό, τη μικρή συσκευασία. Έχω χρόνια να το πάρω. Μου μύρισε ωραία τώρα. Με κρέμα. Πανάκριβα όλο. Το πήρα 2,58 το μικρό σε προσφορά. Φανταστείτε το μεγάλο. Θα φτάνει τα 8 ευρώ. Τα φρόλουτρα γενικά προτιμώ να τα παίρνω σε μικρές συσκευασίες για να μην τα βαριέμαι. Και γενικά ό,τι βρίσκω σε προσφορές, τα παίρνω διπλά. Έναν άνηθο. Να φτιάξω και βαρλάκια. Εισαγωγής λέει. 1,25. Αυτό είναι το κακό. Δεν έχουμε άνηθο. Δεν πήγα στο μανάβι τώρα, τα πήγα όλα από το σούπερ γιατί βαριέμαι να πάω. Να τρέχω γύρω γύρω. Πήρα μια μάσκα να έχουμε έξτρα, 47 λεπτά, μάσκα προσώπου, για το κορονοϊό. Λοιπόν, ένα λουμπρίκι καφεδάκο, έχω έναν μέσα, πήρα και ένα δεύτερο έξτρα και αυτός έχει ανέβει, 1,97, νομίζω το 1,65. Λουμιθάκος αγαπημένος. Μια σοκολατίτσα μαύρη, την έχω πάρει πολλές φορές από το Μασούτι, είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ νόστιμη και ωραία. Σχεδόν σαν το Παυλίδι. Και την πήρα 75 λεπτά. Για τις κρύες νύχτες. Μια φετούλα, αυτή δεν την έχω ξαναπάρει. Καλανθαρίδης λέγεται. Ευωπρόβειο γάλα, Θεσσαλονίκη πάνω. Χαλκιδικής, προϊόν Χαλκιδικής. Πιστεύω να είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Είπα να μην πάρω κάτι γνωστό αυτή τη φορά, Δοδόνη, Ήπειρο που παίρνω και πήρα αυτή εδώ. Φέτα Pop. Θα την ανοίξω σε λίγο. Και πήρα. Και ένα βουτυράκι.
Παίρνω πάντα βούτυρο να υπάρχει. Το ορεινό μας λέει, βούτυρο αγελάδος. Δεν το έχω ξαναδεί, ούτε το έχω ξαναπάρει. Ανάλογο το 82% λιπαρά. Μου άρεσε η συσκευασία του. Και είναι από τη παράγεται, λέει, στην Ιταλία. Δεν ξέρω, θα είναι πάρα πολύ καλό. Η Ιταλία έχουν καλά βούτυρα, ωραία. Το πήρα έτσι, δεν ξέρω, μου άρεσε η συσκευασία του. Νόμιζα βασικά ότι είναι εδώ, από Ελλάδα, από Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τελικά είναι Παρασκευή Ιταλία. Το πήρα 3,77. Πάντα παίρνω ένα βουτυράκι τέτοιο, για μακαρόνια, για κάποιο κέικ, να υπάρχει. Και εντάξει, βέβαια για, για τις φρυγανιές δεν είναι τόσο, γιατί αλήφεται λίγο δύσκολα. Πρέπει να το βγάλεις λίγο πριν. Αυτά ήταν τα πραγματάκια μου, που πήρα από το Μασούτι Lidl και ήταν δύο ώρα από το Βασιλόπουλο. Ελπίζω να σας άρεσε, καλά ψώνια και σε εσάς και φιλάκια μέχρι το επόμενο βίντεο.